παιδί μου. Ίσως ότι αυτή η πόνη και ο άντρας μου είναι κάτι παραπάνω από φίλοι. Πείτες την αλήθεια. Σε παρακαλώ. Πείτες ότι η Πάολα και ο Γουίλ είναι εραστές. Μα τι είναι αυτά τα έσχη που λες. Άρχισες ακόμη μια φορά τις συκοφαντίες. Είναι αλήθεια, γιαγιά Πιεδά. Και η Πάολα είναι η γυναίκα με την οποία ο άντρας μου με πατούσε μες στο σπίτι μου. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Τι σημαίνει, Βίλι? Δεν είσαι χαρούμενος που έχεις καινούργιο αυτοκίνητο? Ναι, βέβαια, αλλά εγώ... αφού ήταν δική σου ιδέα όμως, εγώ... Εγώ μόνο πραγματοποίησα μια ευχή που έκανες εδώ και πολύ καιρό. Ή μήπως κάνω λάθος. Αυτό που θα κάνει το εργοστάσιο είναι να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο. Και εσύ θα το ξεχρεώσεις με δόσεις. Έτσι όλα είναι ξεκαθαρισμένα. Όλα? Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο δικό σου, αλλά και της Εστεφάνια. Α, όχι, δεν με συμφέρει έτσι. Τότε, σκέψου το. Αν δεν γίνει όπως τα λέω, ξέχασέ το. Αυτό το κορίτσι έχει τρελαθεί, Φιντελίνα. Καταλαβαίνεις πόσο φοβερά είναι αυτά που λέει. Αν την ακούσει, ο Κάρλος Ντανιέλ είναι ικανός να τη σκοτώσει. Μην δίνει σημασία, γιαγιά. Η κυρία Εστεφάνη έχει θυμώσει πολύ. Και πιστεύει ότι όσα φαντάζεται είναι αληθινά. Δεν ξέρει τι λέει. Μισείς την Πάολα. Γι' αυτό τη συκοφαντείς. Δεν θα με πιστέψεις ποτέ. Ποτέ δεν θα με πιστέψεις. Ναι, έχεις δίκιο. Την Ελίνα. Ναι, πιστεύει ότι είναι αληθινά όσα φαντάζεται. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, αν την άκουγε ο Κάρλος Ντανιέλ. Τότε σίγουρα δεν θα την πίστευε, όπως δεν την πίστεψες και εσύ, γιαγιά. Μπορεί να γεμίσει αμφιβολίες την καρδιά του εγγονού μου. Φιντελίνα, νομίζω πως ήρθε η ώρα που πρέπει να φύγουν η Εστεφάνια και ο άντρας της από το σπίτι. Λάγκα, πού είναι ο σύζυγός μου? Βλέπει μια κοπέλα που ήρθε για τη δουλειά της γραμματέως. Πες του ότι πηγαίνω τον Καρλίτο στο γιατρό να τον εξετάσει. Αλλά θα ξαναπεράσω. Εντάξει? Μάλιστα, κυρία. Νομίζω ότι εκπληρώνω τις προϋποθέσεις, κύριε Μπράτσο. Μιλάω άπτεστα τρεις γλώσσες. Δεν εργάζεστε αυτόν τον καιρό? Σταμάτησε όταν παντρεύτηκα πριν 5 χρόνια. Αλλά μόλις χώρισα και έχω ένα μικρό παιδί να μεγαλώσω. Αν θέλετε συστατικές επιστολές, θα σας φέρω μία από την εταιρεία που εργαζόμουν. Έχω διατηρήσει καλές σχέσεις μαζί τους. Δεν θα χρειαστεί, νομίζω. Είναι δικιά σας η δουλειά. Ευχαριστώ, κύριε. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα σας απογοητεύσω. Πότε αρχίζω? Αμέσως, αν θέλετε. Έχουμε πολλά γράμματα που εκκρεμούν. Να σας γνωρίσω τη γυναίκα μου. Ευχαρίστως. Η κυρία Μπράτσο βγήκε έξω. Πήγε τον Καρλίτο στο γιατρό, αλλά θα ξανάρθει αργότερα. Σε ευχαριστώ, Μπλάνκα. Αυτή η κυρία θα πάρει τη θέση της Τζουλιέτας. Οδήγησε τη στο γραφείο και δείξε της που είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Περάστε. Χάρηκα που σας γνώρισα, κύριε Μπράτσο. Κι εγώ χάρηκα πολύ, Βερόνικα. Πώς πήγε? Ο γιατρός βρήκε τον Καρλίτος πολύ καλά. Βέβαια, όπου να είναι θα τον εγχειρίσουν ξανά. Και άλλη εγχείρηση. Το φοβόμουν. Μα δεν φοβάμαι καθόλου, γιαγιά. Γιατί όταν θα με εγχειρίσουν ξανά, δεν θα χρειάζομαι πια πατερίτσες. Και τότε ο μπαμπάς μου θα μου πάρει ένα άλογο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Καρλίτος θα φερθεί σαν μεγάλος άνδρας τη στιγμή που θα γίνεται η εγχείρηση. Και πότε θα γίνει, κυρία Πάολα? Σε λίγους μήνες, Φιντελίνα. Θα γυρίσεις τη δουλειά, μαμάκα? Ναι, αγάπη μου, σε λίγο.
Δουλεύεις όμως πολύ, μαμά, και δεν σε βλέπω πια καθόλου. Η μητέρα σου θέλει να δουλεύει. Σε αυτή την οικογένεια οι γυναίκες δεν δουλεύουν ποτέ. Αυτή το επέβαλε. Γιατί υπάρχει ανάγκη, Στεφάνια. Γιατί έφυγε ο Ροδρίγο. Και ο Κάρλος Ντανιέλ χρειάζεται βοήθεια. Ελπίζω να γυρίσεις στη δουλειά. Είσαι καλή υπάλληλος. Και βγάζεις κάποια χρήματα για σένα. Εξάλλου, περνάς και την ώρα σου έτσι. Με τους εξετελισμούς. Θέλω να σου μιλήσω, Στεφάνια. Δεν έχουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Θέλεις λοιπόν να σου μιλήσω για τελευταία φορά. Α, ναι, καλά. Σ' ακούω. Ακού καλά αυτά που θα σου πω, Στεφάνια. Και θυμίσου το. Κάποια μέρα θα πρέπει να αφήσω αυτό το σπίτι μια για πάντα. Και όταν γίνει αυτό, θέλω να έχεις αλλάξει. Και πίστεψέ με. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο για την αλλαγή αυτή που σου προτείνω. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ξέρω ότι είπα ο Λαμπράτσο, σε πλήγωσε πολύ. Και είναι πιθανό να το ξανακάνει. Αλλά όταν συμβεί αυτό, κοίτα να φανείς δυνατή. Αντάξια το Βίλι. Όχι μια παρατημένη γυναίκα και πικρόχολη όπως τώρα. Μιλάς για την Πάολα. Τον εαυτό σου σαν να πρόκειται για άλλη γυναίκα. Μα είμαι μια άλλη γυναίκα, Στεφάνια. Είναι αργά για να μετανιώσεις. Σε παρακαλώ, ας μην χάνουμε χρόνο με ανοησίες. Μην μένεις εκεί, μην είσαι ξεροκέφαλη. Θέλω να σου δώσω την ευκαιρία να φτιάξεις μια νέα ζωή. Η ζωή μου καταστράφηκε για πάντα, το ξέρεις αυτό. Όχι, αν μ' ακούσεις. Τι θέλεις να κάνω? Και γιατί με φέρες εδώ? Δεν θα μπορούμε να μιλάμε στο εργοστάσιο πια. Εγώ έχω πολλά να σου πω και δεν βρήκα την ευκαιρία. Με απίθαπιος αυτό το καιρό πάντως. Το έκανα γιατί εξαιτίας σου θα με απολύσουν από τη δουλειά. Κανείς δεν θα σε απολύσει. Οι ιδιοκτήτες ακούν τον Λεάντρο. Δεν θα τους αφήσω εγώ να σε απολύσουν. Αχ, άφησε με ήσυχη. Ναι, έλα, μην γίνεσαι αστεία. Κοίτα, τώρα όλα θα πάνε καλά. Αγόρασα καινούριο αυτοκίνητο. Και θα το οδηγήσω για πρώτη φορά μαζί σου. Τι λες λοιπόν, α? Δύσου, βγες, άλλαξε. Τι θα γίνει αν δεχτώ? Θα κάνεις καλό στον εαυτό σου. Και θα βοηθήσεις και τον Βίλι. Που είναι ασταθής, γιατί του λείπει η ζεστασία μιας γυναίκας. Σε προειδοποιώ αν θες να με γελιοποιήσεις και να κάνεις το Willy. Να με ταπεινώσει και να με πληγώσει, θα σου στοιχίσει ακριβά. Δεν θέλω το κακό σου, πίστεψέ με. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ ποτέ αυτό που μου έκανες. Αλλά αφού ο ίδιος ο διάβολος μου ζητάει να αλλάξω, θα το προσπαθήσω. Αλήθεια, Στεφάνια. Θα σ' ακούσω, Πάολα. Θα πάω μέσω σε Ινστιτούτο Καλονής. Σε μπουτίκ να αγοράσω ωραία ρούχα μοντέρνα. Και σου υπόσχομαι ότι σήμερα το βράδυ στο δείπνο θα δεις μια διαφορετική γυναίκα. Να σε εμπιστεύομαι λοιπόν. Θα το κάνω. Αν κάτι πάει στραβά, εσύ θα το πληρώσεις. Θα πω στον Κάρλος Ντανιέλ για τη σχέση σου με τον άντρα μου. Τη μέρα που θα το πεις στον Κάρλος Ντανιέλ, θα του πω κάποια πράγματα που θα σε σοκάρουν. Τότε θα καταλάβεις. Λοιπόν, πες στη γιαγιά σου ότι θα πας στην εκκλησία. Θα σε πάρω όταν μου πεις και θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα. Α, έλα, πες με, κούκλα. Κι αν με πιάσουν? Θα πάμε στην Κουερνεβάκα. Μόνοι, οι δυο μας? Ναι, δεν τρώω ανθρώπους. Εξάλλου, ένας άντρας προχωρά τόσο όταν αφήνει μια γυναίκα. Συμφωνείς? Άσε με να το σκεφτώ. Όχι, όχι, όχι. Πες μου τώρα αμέσως. Εντάξει. Αν αποφασίσω, θα σου κάνω σήμα στο εργοστάσιο. Πρέπει να φύγω. Θα καταλάβουν ότι λείπω από τη δουλειά μου. Την έφτυσες! Ναι, για πιεδά, την επιτέλους την έφτυσα.
Ευχαριστώ, Θεέ μου. Θα πρέπει να σου φτιάξουμε το άγαλμα. Γιατί κατάφερες να αφήσεις ένα γύρι στο κεφάλι να κάνει κάτι τέτοιο, Χρυσή μου. Υποσχέθηκε ότι θα πάει αμέσως σε μία μπουτίκ και σε ένα ιστορικό θα καλονείς. Και απόψε θα κατέβει για δίπλα στην τραπεζαρία ένας άλλος άνθρωπος. Ελπίζω να μην το ξανασκεφτεί.